σημείο και μετά όμως, βλέπουμε μια κατάσταση και έναν εμπεγμό, ένα τένις, ένα μπαλάκι από εδώ και από εκεί και να μην ξέρουμε τι θα κάνουν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα, την ικανότητα, γιατί ανήκουν στο δημόσιο, να κάνουν αυτά που κάνουν. Εμείς δεν μπορούμε. Αν κάποιος από εμάς σταματήσει να δουλεύει 6 μήνες, δεν θα πηγαίνει στο σπίτι του φαγητό. Και αυτή τη στιγμή γίνεται έτσι κι αλλιώς, γιατί κάποια άλλη αποφάσισε. Και αυτή πρέπει να έχει ο κ. Ξενάκης, ο οποίος μας κοροϊδεύει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό. Θα έπρεπε από την πρώτη μέρα που κατέθεσαν τις εξεταστικές του ταυτότητες, σταμάτησαν να θέλουν να είναι εξεταστές. Συγγνώμη για την ένταση λίγο, αλλά σταμάτησαν να θέλουν να είναι εξεταστές για τους δικούς του λόγους. Καλά κάνουν. Έπρεπε την επόμενη μέρα να ζητήσει το Υπουργείο να αντικαταστήσει αυτούς τους ανθρώπους. Εφόσον τους δίνει ο νόμος το δικαίωμα να είναι εκτός, μπράβο τους, αυτό δείχνει ότι το σημαντικό έργο που κάνουν μέχρι τώρα ήταν το έξτρα εισόδημα. Εφόσον κόπηκε, καλά κάνουν, αυτό δίνει το δικαίωμα όμως. Όμως έπρεπε ο κ. Ξενάκης να αντικαταστήσει άμεσα τους ανθρώπους. 1000 άτομα, γιατί μπορεί να ήταν ένα πουλίκο παντελής και να είναι 1000. Είναι 1000 σε αναμονή και λόγω του κολλήματος είναι άλλοι 1000 που θα έπρεπε το καλοκαίρι να έχουν δίπλωμα και επειδή κολλάει το σύστημα θα πάνε πίσω. Υπάρχουν άνθρωποι που λύνουν τα τέλεστα τους, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτούς. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι επαγγελματίες, υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται και οδηγούν παράνομα οχήματα, υπάρχει ο κλάδος της πώλησης, είτε μεταχειρισμένου είτε καινούριου, που επίσης έχει κολλήσει. Ο κύριος Ξενάκης θα έπρεπε να δώσει λύση. Είναι μια καλή περίοδος να ακούσουν όλοι και ο κύριος Κάρματζης, που το δεξί του χέρι είναι ο κ. Ξενάκης, αν θέλει να τον βάλει στο Δήμο για να λύνει τα θέματα με τον ίδιο τρόπο που λύνει τη περιφέρεια, τότε μπράβο. Αλλά θα σα καταλάβετε αυτή τη στιγμή ένα κλάδο πάσχει και θέλω να μα πει και ο κύριο Κάρμε να γνωρίζει πώ θα λύσει τα προβλήματα του Δήμου ο κύριο Ξενάκη. Έπρεπε να έχει ενημερώσει το Υπουργείο και εδώ και 1,5 μήνα μα παίζει τηλεφωνικά εμά και το κρατήριο κοινωνιών. Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντιληφθείτε αυτό που σα λέω. Η ίδια ένταση που έχω την έχουν όλοι, την ίδια αγωνία την έχουμε εμεί και θέλω να δώσουμε απαντήσει λοιπόν στα παιδιά που είναι 1000, στις οικογένειές μας, ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή την ομοιρία, ώστε σε 2-3 μήνες που θα ζητήσουν το ψήφο μας να ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τουλάχιστον ανυπαρκής. Στη συγκεκριμένη στιγμή καλύπτει πάρα πολύ αυτή την κατάσταση και θα έπρεπε να έχει δώσει λύση. Ας μας απαντήσει λοιπόν ο ίδιος τι τον δυσκολεύει στο να ζητήσει το γραφείο κοινωνιών, από το Υπουργείο να αντικαταστήσει αυτούς τους ανθρώπους που καλώς ή κακώς δεν θέλουν να βρίσκονται στη θέση τους. Ας μην βρίσκονται, αλλά ας φέρει άλλους ανθρώπους. Υπήρχε ένα θέμα επί πολλά χρόνια. 6 εξεταστές στοιχείο, 7 εξεταστές. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, πριν από 4-3 χρόνια, πάλι το ίδιο πρόβλημα. Και αντί να έχουμε 15 εξεταστές που μπορούσαμε να το έχουμε, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο που επίσης θέλω να μας πούν, είναι 6. Δεν ξέρω για ποιον, θα μας απαντήσουν οι ίδιοι. Γιατί είναι ένα ζήτημα και αυτό. Το Υπουργείο έδινε τη δυνατότητα να υπάρχουν παραπάνω άτομα. Και υπήρχαν μόνο 6 εξεταστές. Θα μας απαντήσουν λοιπόν για την υποστελέχωση, για ποιο λόγο δεν εξετάστηκαν και άλλοι άνθρωποι ώστε να κάνουν αυτό το έργο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το λιγότερο. Ναι, το κάνατε αυτό. Λοιπόν, θα σα πω εγώ κανένα λίγο. Τι για πείτε, μα συμφωνούμε ότι ο νόμος είναι έτσι. Θα περιμένετε το λιγότερο. Δεν πειράζει, ήδη περιμένετε. Περιμένετε, το απαιτούμε. Το απαιτούμε. Μην διαβαστεί, το απαιτούμε. Εγώ λοιπόν τι έκανα. Και σα το είπα. Τι έκανα και σα το είπα την προηγούμενη φορά πριν από 10, 12 μέρες είναι. Βρεθήκαμε. Πριν από 12 μέρες σα είπα. Σε ποιο δεν πάρε. Κύριε Ξενάκη, δεν παρατηρήθηκαν οι Γενάρη εξεταστέ σε δική μα ενωστική. Η αδιαλαξία του. Δεν υπήρχαν εξεταστέ. Είτε τον Αυγουστίνο να ψηφίζονταν το Γενάρη, είτε τον Μάρτιο, είτε τον καλοκαίρι. Δεν έχουμε εξεταστέ από το Γενάρη. Εσεί τι κάνετε πέρα από αυτό. Γιατί πρέπει να βάλω λουκέτο στην επιχείρησή μου για την απραξία κάποιων. Αυτό θέλω να μάθω.
εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να δουλεύουμε, ανάγκη να δουλεύουμε για να βγάλουμε λεφτά να ζούμε τα παιδιά μας. Οι γραφείς των κοινωνιών έχουν το δικαίωμα να απεργούν και να παίρνουν όπως θέλετε επίθετο. Εσείς έχετε την υποχρέωση από τη μέρα που παραιτήθηκαν να καλέσετε το Υπουργείο και να ζητήσετε ένα καινούριο σώμα. Μπράβο που παραιτήθηκαν, εξαιρετικά κάνανε και εγώ σου θέλω αυτό να έκανα. Εσείς είστε υποχρεωμένος να παρέχετε στον νομό της Βορείου Αιγαίου και στοιχείο εξεταστές. Έπρεπε αυτή τη στιγμή να εκπαιδεύονται καινούργιοι εξεταστές και δεν με νοιάζει πώς θα πάρει, γιατί 6 μήνες κάθομαι, γιατί κάποιοι άλλοι αποφάσισαν γι' αυτό. Και δεν αποφάσισα εγώ. Το νομοσχέδιο δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι νομοί της Ελλάδος, δεν ξέρω αν το ξέρετε, όλοι οι Κρήτη, θες κατέβασε τους εξεταστές. Όλοι, εκτός των δικών μας, εκτός τη δικιά μας περιφέρεια, έχουν συνεννοηθεί και κατεβαίνουν στις εξετάσεις.